Δεν είναι ώρα για να κάνουμε πειράματα, γιατί το φαινόμενο είναι σε έξαρση. Ο ηφαιστείωνας ενέσκυψε με σφοδρότητα στην Κρήτη με καταρακτώδεις βροχές στο βόρειο μέτωπο και συνεχή χιονόπτωση στα ορεινά. Οροπέδιο Λασιθίου και Ανόγια βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο μάτι του κυκλώνα. Το χειμερινό θέρετρο του Λασιθίου καλύφθηκε με χιόνι από το πρωί όταν άρχισαν οι χιονοπτώσεις που προβλέπονται μέχρι και την Τετάρτη. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρωινή χιονόπτωση, το οροπέδιο Λασιθίου καλύφθηκε με ένα νέο λευκό πέπλο χιονιού. Επιποδώς βρίσκονται από τα ξημερώματα ο μηχανισμός του Δήμου και η αστυνομία με στόχο να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο μέσα στο οροπέδιο. Τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται κιόλας. Υπήρχε μια χιονόπτωση αρκετής διάρκειας τις πρωινές ώρες. Σε συνεργασία με τη πολύ, πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Δήμο και με τις αρχές εδώ πέρα, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η χιονόπτωση στα Ανόγια συνεχίζεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο όμως, κρατώντας ανοιχτό το επαρχιακό δίκτυο μέχρι την ορεινή Κωμόπολη που γέμισε σήμερα με επισκέπτες. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Ανογίων. Η χιονόπτωση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονη. Η θερμοκρασία είναι πολύ κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση των χυμάτων όμως γίνεται ομαλά και με ασφάλεια. Οι υπηρεσίες και τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε πλήρη ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει. Οι πιο τολμηροί ανέβηκαν μέχρι την Ίδα για να απολαύσουν το χιόνι. Για λίγα όμως λεπτά, καθώς το κρύο είναι τσουκτερό. Οι περισσότεροι εκδρομείς περιορίστηκαν δίπλα στα τζάκια και τις ξυλόσομπες των καταστημάτων εστίασης, απολαμβάνοντας εκ του ασφαλούς το ορεινό και χιονισμένο τοπίο. Καλά θα πέρασει ο κόσμος, δεν έχει φόβο. Ξεχιονίζουμε, μέσα στο χωριό δεν υπάρχει χιόνι, να αρθεί να περάσει καλά. Περνάμε πολύ καλά, είναι στο περιβάλλον, πίνουμε τα κρασά μας, στην υγειά σας κιόλας και όλα καλά. Οικογενειακός, ναι, και με φίλους, με καλούς φίλους. Είναι πανέμορφα. Κάνετε βόλτες στα χιόνια? Ναι, κάθε χρόνο ερχόμαστε. Είναι πανέμορφα. Ήρθαμε να φάμε αντικριστό, να πιούμε το κρασί μας. Μια χαρά. Βόλτα, ωραίο το τοπίο εδώ, ωραίο το χωριό, το φαγητό, πάρα πολύ νόστιμο. Ο υδράργυρος στο οροπέδιο Λασιθίου δεν επιτρέπει και πολλές μετακινήσεις. Ώρα με την ώρα κατρακυλάει, προειδεάζοντας για μια δύσκολη νύχτα για τα συνεργεία που έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Συνίσταται η χρήση τετρακίνησης ή αντιολισθητικών αλυσίδων όσοι κινούνται με γιοταχή, γιατί πάντα η εξέλιξη του καιρού δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Μεγάλη είναι η πιθανότητα για παγετό, με τις αρχές να συστήνουν τη χρήση αλυσίδων και αυτό μόνο για μετακινήσεις άκρως απαραίτητες μέχρι να υποχωρήσει ο ηφαιστείων. Θα χρειαστεί ενδεχομένως να ρίξουμε και αλάτι, έχει προμηθευτεί ο Δήμος το απαραίτητο αλάτι, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στις μετακινήσεις μας και επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε χρειαστεί, είτε η αστυνομία ή ο Δήμος, όλες οι υπηρεσίες είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί, θα μεταφέρετε και άτομα από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως έχει το σχέδιο που μας έχετε κοινοποιήσει? Έχει δοθεί εντολή, σε περίπτωση ανάγκης θα γίνει μεταφορά των ευπαθών ομάδων πληθυσμού προς ασφαλή σημεία, είτε στο κέντρο υγείας είτε στο Δημαρχείο.